Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι κάνετε, να σας έλειψα, άραγε. Ε, πώς είστε. Έχω κάτσει λίγο έτσι, γιατί εδώ έχω που ζεσταίνω τα ποδαράκια μου. Για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και γι' αυτό έχω κάτσει. Ωραίο, είναι τηλεοπτικό, περνάει. Το έχω δει που το κάνουν σε. Όχι, δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν έτσι. Το έχω δει που το κάνουν σε μεγάλες εκπομπές. Και πάντα σκεφτόμουν, όταν δούλευα τότε. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Με την Τατιάνα ήμουνα τότε. Νομίζω με την Τατιάνα. Και με την Πόπη όταν ήμουνα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, που καθόντουσαν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο και έλεγα. Παιδί μου, πώς βολεύονται, πώς βολεύονται. Τα πόδια είχαν στραβώσει. Η Τατιάνα ήταν και μπαλαδίνα κάποτε. Λέω εντάξει. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω ακόμα πώς τους βολεύει αυτό το πράγμα και κάθονται κατά αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά. Ξεκινάμε με έναν ωραίο, ανορθόδοξο, δυνατό τρόπο όπως κάνουμε πάντα φυσικά. Διότι αυτή είμαι εγώ. Δεν ξεκινάμε καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ξεκινάω έτσι με τα δικά μου. Αυτό. Έτσι ανορθόδοξα, λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα. Έτσι ανορθόδοξα, σας λέω να κάνετε και follow σε Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, whatever, ό,τι εσείς θέλετε. Και κάντε μας και σε όλα. Όπως επίσης, παιδιά μου, θέλω να κάνετε και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί ανεβαίνουν τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. MatTV Greece, αυτό είναι και το hashtag μας. Όπως επίσης, MatTV Greece είναι και το. Κανάλι μας στο YouTube, ό,τι θέλετε κάνετε κάποιο hashtag μέσα από εκεί, αλλά και mat.gr, όπου εκεί ανεβαίνουν όλες οι ειδήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και πέμπτη, πάει και αυτή εδώ η βδομαδίτσα. Και τι πέμπτη, η αγαπημένη μου, η τσίκνο πέμπτη, αυτή η πεμπτίτσα που εγώ δεν περνάω καθόλου καλά και δει τα τελευταία χρόνια. Βασικά γενικά ποτέ δεν μου άρεσε η τσίκνο πέμπτη, όπως επίσης ποτέ δεν μου άρεσε και το Πάσχα. Anyway, ένεκα της ημέρας, ωστόσο, και θα μπούμε έτσι σε μια διαδικασία να δούμε τα παράξενα αυτά τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης. Γι' αυτό σας θέλω να συντονιστείτε εδώ μεταξύ, να συντονιστείτε εδώ στην παρέα μου. Δεν θα είμαστε από αυτές τις εκπομπές, όπως καταλαβαίνετε, που θα τσικνήσουν. Δεν θα είμαστε από αυτές τις εκπομπές που θα βγάλουν εδώ πέρα πρόβατα, γύρια και όλα αυτά που κάνουν, τέλος πάντων, τα άσχημα κατ' εμέ. Ξέρω ότι πάνω στο κοντρόλ μπορεί να λέτε τι λέει τώρα αυτή η τρελή. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και γιατί αλλάζει και τελείως η φιλοσοφία πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε να δούμε μαζί εδώ παρέα τα παράξενα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, ανά την Ελλάδα φυσικά. Ουσιαστικά έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται έτσι η δεύτερη Πέμπτη της Αποκριάς. Είναι γνωστή και ως κρεατινή, καθώς όλοι προετοιμάζονται για τη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής που πρόκειται να ακολουθήσει. Καθόλου δεν με ενοχλεί η νηστεία. Εμείς δηλαδή που ας πούμε δεν τρώμε κρέας, π.χ. λέω τώρα, και ούτε γαλακτοκομικά και τέτοια πράγματα και νηστεύουμε. Τώρα στη νηστεία τι θα έπρεπε να νηστέψουμε. Θα έπρεπε να νηστέψουμε, ας πούμε. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια μου, την έννοια της νηστείας την έχω στο μυαλό μου. Πιο κάτσε τη λογικά, θα μου μιλάτε από πάνω τώρα και εγώ δεν το έχω βάλει αυτό. Εγώ την έννοια της νηστείας στο μυαλό μου, να ξέρετε, ότι την έχω. Ως ότι νηστεύεις, όχι το κρέας, ότι νηστεύεις κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το επιθυμείς ακριβώς, το επιθυμείς πραγματικά, όχι μόνο το τρως. Όχι τρως. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι να πω. Εμένα μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ να καπνίζω, λέω, έτσι, ένα παράδειγμα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική νηστεία, γιατί μιλάμε και το κάθε μέρα ότι είναι και θυσμός κιόλας, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική νηστεία, πρέπει 40 μέρες να νηστέψω το καπνίζω. Σωστά. Σας κάνει λίγο αυτό το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί είναι ένας θυσμός αυτό ή κάποιο αναψυκτικό ενδεχομένως, που είναι επίσης πολλοί κόσμος εθισμένος σε αυτό, ρε παιδί μου. Μία τέλος πάντων συνήθεια, μία κατάσταση, μία συνθήκη, τον καφέ. Εγώ ας πούμε, ναι, αυτό θα πρέπει να νηστέψω μάλλον για 40 μέρες, τον καφέ. Θα περάσω απέναντι, να το ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε, κάπως έτσι τέλος πάντων εγώ την έχω την έννοια της νηστείας. Δηλαδή, ας πούμε, η αντίστοιχη Τσικνοπέμπτη για εμένα θα έπρεπε να είναι η Πέμπτη που θα πίνω όλη την ημέρα καφέ. Ή ένας άλλος μία μέρα που θα πίνει, θα πάθει, θα βγάλει στο πνεύμα, να, δεν ξέρω. Λέω. Anyway, έχει καθιερωθεί ωστόσο αυτή η ημέρα και πάμε να δούμε, το πρώτο μέρος που έχουμε, όπου είναι η Κέρκυρα.
Όπως στην Κέρκυρα, παιδιά, στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας, γιατί την ακρίβει τα πιονό στη μακορίτσα, τα δα στη μπαλοκαστρίτσα. Και τα ψάρια τα πιο φρέσκα, τα έχει μόνο η Βενίτσα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντίκο νήσι. Παιδιά, μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η ταινία. Με τα καντούνια τα στενά. Ή, να σας πω κάτι, ποιο τραγούδι μου αρέσει από αυτή την ταινία. Ξέρω τώρα ότι σας έχω αποτρελάνει, αλλά μ' αρέσει και φανάζει. Μέσα στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι, ένα νέο πετινάρι που έχει όμορφες και μια φούντοτη βρεκοκορίκο. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ η Ρένα Βλαχοπούλη. Ήμουν πιο πολύ φαν τη Ρένα Βλαχοπούλου παρά τη Έλληνα Βουγιουκλάκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Με συγχωρείτε. Πάμε μέχρι λοιπόν την Κέρκυρα και την παλιά πόλη τη Κέρκυρα και τα κορφιάτικα πετεγολέτσια ή αλλιώς κουτσομπολιά ή αλλιώς πετεγόλια. Η πετεγολέτσα λοιπόν, το πετεγουλιό, όπως τα λένε και οι Κερκυραίοι, δεν είναι άλλο από το γνωστό κουτσομπολιό. Εντάξει, μας είχε πάθαμε εδώ πέρα γλώσσα, δεν μέχρι να τα καταφέρουμε να τα πούμε όλα αυτά όμως. Εγώ τη στραμπούληξα τη γλώσσα μου. Λοιπόν, η πετεγολέτσα πραγματοποιείται το βράδυ της Τσικνοπέμπτης στην πιάτσα κοντά στην τοποθεσία Κουκουνάρα της πόλης της Κέρκυρας. Στείνεται εκεί λοιπόν τώρα ένα πραγματικό πετεγουλιό, ένα κουτσομπολιό, δηλαδή είναι αυτό το μη σε πιάσουν στο στόμα τους που λέμε, στα παράθυρα των σπιτιών από τις νοικοκυρές με ξεκαρδιστικές ιστορίες, οι οποίες βγαίνουν όλα τα άπλυτα στη φόρα των υποτιθέμενων που έπεσαν έτσι σε διάφορα, που υπέπεσαν ας πούμε σε διάφορα αμαρτήματα. Παντρεμένες με ερωμένους, ανήπαντες, ξέρετε, παντρεμένοι σε σχέσεις, ποιος έκανε τι, είπα, Παναγία και Χριστέ μου. Όλα τα ενίκο ενδύμο δηλαδή, όχι τα ενίκο μη ενδύμο, όλα τα ενίκο ενδύμο κανονικά. Πάστε. Δεν μ' αρέσει, ούτε αυτή η Τσικνοπέμπτη μ' αρέσει πάντως. Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, γιατί έχω πάρα πολλά να σας πω. Θα τα πάω πολύ πιο γρήγορα, αλήθεια, θα προσπαθήσω να το πάω πολύ πιο γρήγορα. Οπότε, ένα break γρήγορο και γυρίζω. Βρε και τα ψάρια τα πιο φρέσκα, τα έχει μόνο η Μπενίτσα. Τα πιο νόστιμα κορίτσια, τα δα στη παλιοκαστρίτσα. Όχι, δεν τραγουδάω πια. Και τα ψάρια τα πιο φρέσκα, τα έχει μόνο η Μπενίτσα. Κερκύρα, Κερκύρα, με το ποντίκο νήσι, με τα καντούνια τα στενά. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνω. Περίεργες οι εποχές. Δεν μας επιτρέπουν. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα, πάμε γρήγορα τα παράξενα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, γιατί άμα το πηγαίνω έτσι για κάθε περιοχή, την κάτσαμε τη βάρκα, θέλω 6 εκπομπές. Θα έχουμε φτάσει κανονικά στην Κυριακή του Πάσχα. Λοιπόν, στην Πάτρα, όπου εκεί έχουν το έθιμο της Κουλουρούς. Η Γιανούλα η Κουλουρού, η οποία πιστεύει λανθασμένα, σου λέει, πως ο ναύαρχος Wilson είναι τρελά ερωτευμένα μαζί της και πως έρχεται να την παντρευτεί. Γι' αυτό έρχεται, σου λέει, και ντύνεται νύφη, με τη συνοδεία των πατρινών, πηγαίνει να προϋπαντήσει τον καλό της στο λιμάνι. Γύρω της είναι οι πατρινοί, οι οποίοι διασκεδάζουν με τα καμώματά της. Άννα, μαναγιά σου, εδώ, έχει καρναβάλι κιόλας, καταλαβαίνετε, έτσι. Χαμός, στην Πάτρα. Τι θα γίνει με τα καρναβάλια, ρε, και φέτος, τι γίνουνε, ξέρουμε, έχουμε εικόνα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, next one. Πάμε μέχρι την Ξάνθη και πάμε μέχρι την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, καθώς πραγματοποιούνται εκδηλώσεις όπως βραδιά παραδοσιακών γεύσεων, όπου λαογραφικοί σύλλογοι προσφέρουν εδέσματα, χορό, μουσική από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Να, ένα τι ωραίο, ας πούμε, τι ωραία εκδήλωση. Μου θυμίζει αυτό που... Έλα, προ-COVID προφανώς, ναι. Αυτό που δείξατε τώρα, παιδιά, μου θυμίζει κάποια στιγμή είχα πάει να κάνω ένα live στο Ισραήλ και ήταν κάπως έτσι, έχω να σας πω. Κάπως έτσι τα έχουν τα γλέντια. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να μου πάει ο Νίκος Βέρτς, αλλά γενικώς στην επαρχία είχα πάει στο... Πού είχα πάει? Στο Ελιάτ. Κάπως έτσι, Ελιάτ τη λέγανε την περιοχή αυτή, δεν θυμάμαι. Αλλά κάπως έτσι τα έχουν τα. Πόσο έχουμε εδώ, ας πούμε, την Τσικνοπέμπτη, κάπως έτσι έχουν και εκεί τα πανηγύρια που πηγαίνουν τραγουδιστές και τραγουδάνε στο Ισραήλ. Λοιπόν, next one.
Πάμε μέχρι τις Σέρρες. Πάμε και μέχρι τις Σέρρες εκεί ψηλά. Στις Σέρρες, λοιπόν, παιδιά, ανάβουν μεγάλες φωτιές στις αλάνες, στις οποίες αφού ψήσουν το κρέας, πηδούν από πάνω τους. Στο τέλος, κάποιος από την παρέα με χιούμορ, λέει, αναλαμβάνει τα προξενιά, ανακατεύοντας ταυτόχρονα τα κάρβουνα με ένα ξύλο. Εκεί θα πάω. Στις Σέρρες θα πάω. Γιατί γαμπρό μια φορά δεν πρόκειται να ξαναβρω εγώ. Το έχετε καταλάβει αυτό, έτσι. Οπότε θα πάω στις Σέρρες, μπας και γνωρίσω ρε παιδάκι μου κι εγώ κανέναν άνθρωπο. Φυσιολογικό, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, πού να σας πάω αλλού. Θα σας πάω και μέχρι την Κομωτινή, Ναι, θα σας πάω και μέχρι την Κομωτινή, όπου εκεί τι κάνουνε τώρα. Τώρα. Εκεί σου λέει καψαλίζουν την κότα που θα φαγωθεί την επόμενη μέρα. Έλα. Αυτή την ημέρα τα αραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν δώρα φαγόσιμα. Ο αραβωνιαστικός στέλνει στην αραβωνιαστικιά του μια κότα, τον κούρκο, και εκείνη στέλνει μπακλαβά και μια κότα γεμιστή. Όλα αυτά πραγματοποιούνται... Αυτό, ναι, σωστά. Όλα αυτά είναι η επιτομή, θα έλεγα εγώ, του έρωτας περνάει από το στομάχι. Ανάμανα, γεια σου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψω με Φλόρινα, Κρήτη και Θήβα. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα σκεφτώ κάποια ωραία άλλη έτσι, ελληνική ταινία για να ξεκινήσω να μπω, να μπω τραγουδιστά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με έθιμα, έτσι παράξενα έθιμα της Τσικνοπέμπτης. Δεν έχω σκεφτεί τώρα κάποιο, εν τω μεταξύ γυρίζουν και δίπλα για τον κύριο Θεοφάνους και δεν ακούω τι παίζει για να μπορέσω να μπω λίγο στο mood. Συνήθως τις ημέρες που είμαστε εδώ, τις ημέρες που είμαστε στο μάτι, ιδίως τις ημέρες που κάνουμε τις εκπομπές και όλας, είναι μέσα. Οπότε ξέρω από πριν ποιος καλλιτέχνης θα έρθει την επόμενη και την μεθεπόμενη και την παρεπόμενη, αλλά φυσικά δεν κάνω και δεν δίνω ποτέ κανένα spoiler. Παρ' όλα τα αυτά δεν ακούω τώρα για να δώσω, λίγο παλμό κι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την. Πού είχα πάει, πού ήμουνα. Α, ναι. Θα πάω μέχρι τη Φλόρινα με τα περίεργα αυτά τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης και το ξινό νερό Φλόρινας, το οποίο την Τσικνοπέμπτη, από ό,τι φαίνεται, την Τσικνοπέμπτη γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο και γίνεται έτσι ένας χορός μασκέ με ορχήστρα και παραδοσιακή μουσική και υπάρχει πάρα πολύ ξινό νερό. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε μέχρι την Κρήτη. Και για την ακρίβεια θα πάμε μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί θα σας πάω τώρα μια βόλτα, όπου μικροί και μεγάλοι παιδιά αυτό που κάνουν είναι να περιδιαβαίνουν μεταμφιεσμένοι, παρακαλώ πάρα πολύ, στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης, τραγουδώντας, ορίστε, και χορεύοντας. Θέλω να σας πω ότι εγώ γενικά δεν είμαι καθόλου του καρναβαλιού. Ωστόσο, δεν μου αρέσει να το λέω ποτέ. Ωστόσο, έτυχε κάποια στιγμή να πάω στην Κρήτη και να πάω στο Ρέθυμνο συγκεκριμένα και να παρουσιάσω το καρναβάλι του Ρεθύμνου. Ήτανε αλήθεια από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, να σας πάω και μέχρι τη Θήβα. Λοιπόν, σας πάω και μέχρι τη Θήβα, όπου εκεί αρχίζει ένας ωραιότατος βλάχικος γάμος, που ξεκινά με το προξενιό δύο νέων, συνεχίζεται με το γάμο και τελειώνει την καθαρά Δευτέρα με την πορεία των πρικιών της νύφης και το γλέντι των συμπεθέρων. Όλες αυτές τώρα, παιδιά, εδώ οι διαδικασίες, σου λέει, είναι γεμάτες από σατυρική αθυροστομία. Πολύ φίλοι μου, εκεί στη Θήβα θα πάω, στην Κατέρνα Τζαρίφ θα πάω. Εκεί στη φίλη μου, τη Χαντέρνα, θα πάω λοιπόν, να την. Με κέφι, γλέντι και χορό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το πινελίκι πέφτει σύννεφο, για να τα λέμε και όσο έχουν τα πράγματα. Ο βλάχικος αυτός ο γάμος είναι κατάλοιπο, λέει, της πανάρχης λατρείας του θεού Διονύσου, που διαιωνίζει την οργιαστική θρησκεία του γιου της Εμέλης στη Θήβα. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε και μέχρι το Ναύπλιο ή όχι, δεν προλαβαίνω. Πάμε και μέχρι το Ναύπλιο, ωραία. Πάμε και μέχρι το Ναύπλιο, όπου εκεί, παιδιά, οι αυτοσχέδιες μεταμφιέσεις, η αυθόρμητη συμμετοχή του κόσμου σας μεταφέρουν στη δεκαετία, εκεί θέλω να πάω, στη δεκαετία του 60 επίσης, όταν τα αναπλιώτικα γλέντια χάριζαν τη δική τους νότα στην αποκριά. Εγώ θέλω να μεταφερθώ μέχρι τη δεκαετία του 60 εκεί και να... Φέτος είχαμε πει στην εκπομπή στο Αυτονίτσα από την Κυριακό να ντυθούμε Beatles και εγώ θα ντυνόμουν Γιοκ Όνο.
Να ντύθηκα άραγε. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα στο break. Επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφω με Πόρο Πελοπόννησο, Γερμανία. Που τσικνίζει και η Γερμανία, Γαλλία και η Ισπανία. Εντάξει, πάμε. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το beat. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να έρθω να κάνω, να φτιάξω από πάνω κάτι, μια λούπα, ένα κάτι, ένα αγουά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο να φύγουμε να συνεχίσουμε με τα πιο έτσι περίεργα θέματα τσικνίσματος στην εδώ ανά τη χώρα μας, τέλος πάντων. Περίεργα θέματα τσικνίσματος, είπα, μάλιστα. Περίεργα έθιμα που έχουν την Τσικνοπέμπτη ανά τη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο, καθώς δεν τσικνίζουν μόνο στην χώρα μας. Εδώ τσικνίζουν παιδιά και στην Ευρώπη, έτσι τσικνίζουν στη Γερμανία, τσικνίζουν στη Γαλλία, τσικνίζουν στην Ισπανία. Θέλω να δω τι θέλει η αδερφή μου ακριβώς να μου πει. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, πάμε. Η αδερφή μου λέει τα δικά της. Πάμε, φεύγω, συνεχίζω. Πού είχα μείνει? Είχα μείνει στον Πόρο. Λοιπόν, πάω μέχρι τον Πόρο. Μα θα κάνω εκπομπή. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι κάνω εκπομπή. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πριν φύγω και συνεχίζω. Η αδερφή μου είναι καθηγήτρια αγγλικών, αλλά είναι δασκάλα για την ακρίβεια. Βασικά, όχι. Κάνει μάθημα. Είναι και δασκάλα αγγλικών, αλλά κάνει μάθημα σε μικρά παιδάκια. Το λέω μικρά παιδάκια μέχρι 4 ετών, τέλος πάντων 5. Όπου τους μαθαίνει αγγλικά μέσα από δημιουργικό παιχνίδι. Έχουν υπάρξει άπειρες φορές που την έχω πάρει τηλέφωνο και μου λέει, μου μιλάει στα αγγλικά. Κανονικά με προφορά όλα, όπως καταλαβαίνετε. Αγγλοτραφής, Αμερικανοτραφής και ούτω καθεξής. Έχει και αυτή την αμερικάνικη προφορά που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς ότι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι από εδώ, τέλος πάντων. Οπότε και εμένα με πιάνει ξαφνικά και μιλάω κατευθείαν στα αγγλικά και εγώ με προφορά με όλα, γιατί εδώ στην Ελλάδα καταπιέζεσαι κιόλας να μιλήσεις. Το θυμάστε που σας το έλεγα, παιδιά, πάνω. Ότι στην Ελλάδα καταπιέζεσαι να μιλήσεις με προφορά, γιατί κάπως λίγο σε κοιτάνε και κάπως περίεργα. Τώρα έχει λίγο αρχίσει. Είναι, δεν είναι λίγο. Όπως επίσης και στην Αγγλία όταν είχα πάει, επειδή είχα την προφορά, αλλά δεν ήταν αγγλική η προφορά μου, άσχετα με το ότι είμαι Αγγλίδα, δηλαδή που ήταν Βέρος Άγγλος, αλλά δεν είχα αυτό το βάρη, ήταν της Αμερικής, ρε παιδί μου, αυτή η προφορά. Και εκεί δεν μπορούσα να μιλήσω. Οπότε έπρεπε να μιλάω ως Ελληνίδα ή ως Ιταλίδα. Έχετε ακούσει τους άλλους να μιλάνε αγγλικά. Αυτό. Λοιπόν. Anyway, φτάνει παιδιά, έχω βγάλει το βιβλίο της ζωής μου εδώ πέρα και σας το έχω μοιραστεί μαζί σας. Εγώ, τα γερμανικά, ξέρεις τι, τέτοιες γλώσσες, δηλαδή οι υπόλοιπες, εκτός από, επειδή τα αγγλικά είναι, ρε παιδί μου, και καλά η δεύτερη γλώσσα, ας πούμε, είναι λίγο περίεργο. Τα υπόλοιπα, εγώ ας πούμε στα γερμανικά, δεν είχα θέμα. Θυμάμαι ότι. Και μου λέγανε κιόλας ότι είχα καλή προφορά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έλεγα Ein, zwei, drei, vier, fünf. Και τα έλεγα και με προφορά, ρε παιδί μου, και δεν με ένοιαζε. Ναι. Μπορεί, ναι. Μου λέει ο Στέφανος ότι αν ξέρεις μια ξένη γλώσσα, σε όλες τις υπόλοιπες θα πας πολύ καλά. Πολύ ωραία. Καμία σχέση με το θέμα μας όλα αυτά που συζητάμε τώρα εδώ μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Πόρο, όπου εκεί λέει στον Πόρο οι νέοι κλέβουν ένα μακαρόνι, το οποίο πρέπει να τοποθετήσουν κάτω από το μαξιλάρι τους για να δουν ποια θα παντρευτούν. Όλα αυτά την Τσικνοπέμπτη. Έλα, Παναγία μου. Να με βάλω ένα μακαρόνι δηλαδή από κάτω για να δω ποιον θα παντρευτώ. Και αν θα παντρευτώ. Θα το κάνω και καρπονάρι και θα το βάλω κάτω από το μαξιλάρι μου. Λοιπόν, και πάμε και μέχρι την Πελοπόννησο, όπου σφάζονται χοιρινά, από τα οποία μετά προσκευάζονται παραδοσιακές λειτουργίες, όπως πηχτή, τσιγαρίδες και γουρναλιφή. Sorry. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι μια συζήτηση που εγώ το διακομωδώ, αλλά είναι μια τεράστια συζήτηση πολύ που μπορεί να με βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Πάμε μέχρι τη Γερμανία, όπου οι Γερμανοί γιορτάζουν αντίστοιχα το Weiberfastnacht. Είναι Weiberfastnacht. Το W διαβάζεται σαν V, ρε Στέφανε. Στέφανε. Weiberfastnacht. Γιατί όμως Viber, αφού είναι με εψιλον γιώτα. Viber Fastnacht. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Viber Fastnacht, λοιπόν. Viber είναι γυναίκες και είναι το καρναβάλι των γυναικών ή αλλιώς το κόψιμο της γραβάτας. Σύμφωνα λοιπόν με το ένθυμο, οι άντρες ανεξαρτήτως θέσεως και αξιώματος. Να ξέρετε ότι τώρα που διάβασα τον ανεξαρτήτως, θυμίστε μου να σας πω κάτι. Φορούν γραβάτα, πρέπει λέει να υποταχθούν στην εξουσία των γυναικών. Οι οποίες αναλαμβάνουν να την ψαλιδίσουν. Θέλω να σας πω ότι να ξέρετε ότι το ανεξαρτήτου είναι λάθος. Απλά σε περίπτωση που το χρησιμοποιείτε, το ανεξαρτήτου είναι λάθος.
ανεξαρτήτως ή ανεξάρτητα από. Έτσι, το απλά το έριξα στο τραπέζι εδώ κάτω. Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Γαλλία, όπου γιορτάζουν την Mardi Gras, ή σε απλά ελληνικά, τη Λιπαρή Τρίτη. Η μέρα κατά την οποία, λέει, παραδοσιακά τρώνε κρέπες, συνοδεία λιπαρών, εξού και το όνομα. Εκεί θα πάω. Αποχαιρετώντας και εκείνη με τον τρόπο αυτό, ότι δεν πρέπει να καταναλώσουν την περίοδο, ότι δεν πρέπει να καταναλώσουν την περίοδο της νηστείας. Παράλληλα λέγεται και καρναβαλικά και διασκεδάζουν κιόλας. Η κρεποτρίτη, σε αυτή την κρεποτρίτη θέλω να πάω, που μπορώ να φάω κρέπα με πολύ σοκολάτα και γενικώς όλες τις γλυκές της κρέπες που είναι, έχουν και πάρα πολλά λιπαρά. Για να μην χρειαστεί να τα καταναλώσω. Γιατί να σας πω κάτι, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα. Και πάμε και μέχρι την Ισπανία και θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω τώρα σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε μέχρι την Ισπανία, όπου είναι η αντίστοιχη δική μας Τσικνοπέμπτη και είναι η Jueves Lardero ή αλλιώς η Μεγάλη Πέμπτη. Ενώ η ίδια η παράδοση συνεχίζεται και σε άλλα κράτη με χριστιανικούς πληθυσμούς, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν καθίσετε και το καλοσκεφτείτε, τώρα που ξεκινάμε την νηστεία, ας πούμε, επί της ουσίας πια η νηστεία δεν ισχύει. Και είναι αυτό που σας έλεγα, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, αν θυμάστε. Αν καθίσετε και το σκεφτείτε, παιδιά, τι υπάρχουν. Υπάρχουν τη νηστίσιμα τυριά, υπάρχουν γάλατα νηστίσιμα, υπάρχουν κρέατα beyond meat, whatever, biolife, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, τέλος πάντων, που έχουν σαν κρέας. Άρα, επί της ουσίας, τι κάνεις, δεν νηστεύεις, αλλά το καλό με αυτή την τέτοια είναι ότι μπορείς αυτές τις 40 μέρες να δεις και πώς είναι και η άλλη ζωή. Μπορείς και την κρατήσεις μετά. Δεν θα μπορούσες. Λοιπόν. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ένα τεράστιο φιλί θα σας στείλω, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να περάσετε τέλεια ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε σήμερα. Σας φιλώ πολύ, 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 πολύ υλικά. Τα λέμε αύριο. Bye.